που θα στείλει το παιδί του, η αυτοδιαφήμιση δίνει και παίρνει. Το θέμα είναι εμείς μπορούμε να βάλουμε τα δικά μας κριτήρια, μπορούμε να ξέρουμε τι πρέπει να διαθέτει ένα καλοκαιρινό σχολείο για να στείλουμε το παιδί μας. Αυτά τα θέματα θα δούμε σήμερα εδώ με την εκπαιδευτικό, την κυρία Άντρη Γαβριλίδου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μου. Και εγώ. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Και για ένα θέμα το οποίο αφορά όλους όσοι έχουν παιδάκια. Και θεωρώ ότι η ανάγκη γέννησε αυτή το καλοκαιρινό σχολείο. Βλέπουμε σήμερα τα πράγματα πιο δύσκολα από ό,τι ήταν παλαιότερα. Τώρα, πολλοί γονείς δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους. Είναι αλήθεια, κύριε Δημητρόπουλε, ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τους εργαζόμενους γονείς. Τα σχολεία κλείνουν και οι γονείς θα πρέπει να εξεύρουν έτσι κάποιους τρόπους, να απασχολήσουν τα παιδιά τους, να προγραμματιστούν έτσι ώστε να βρουν κάποιους τρόπους για να επιβλέψουν τα παιδιά τους κατά την περίοδο του καλοκαιριού και να απασχοληθούν δημιουργικά. Ναι. Αυτό τώρα το απασχόληση δημιουργική θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά και θα δούμε στη συνέχεια και τι κάνει και το δημόσιο, το κράτος δηλαδή για το θέμα αυτό. Αλλά πέστε μου με τη δική σας εμπειρία, τι πρέπει να γνωρίζει ένας γονιός πριν επιλέξει το καλοκαιρινό σχολείο, τι πρέπει να έχει κατά νου. Λοιπόν, αυτό που εισηγούμαστε αρχικά είναι ότι οι γονείς θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους στους οποίους θα ήθελαν να φοιτήσουν το παιδί τους κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ζητήσουν από τους ιδιοκτήτες ή η διεύθυνση του χώρου αυτού κατά πόσο έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες. Άδειες οι οποίες θα διασφαλίζουν την καταλληλότητα του κτηρίου ως προς την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα, το ορολόγιο πρόγραμμα, το πρόγραμμα που θα προσφέρεται, το κόστος φοίτησης και πολλά άλλα. Και βέβαια και την ποιότητα των εκπαιδευτών. Ακριβώς. Και τα προσόντα των εκπαιδευτικών. Τώρα, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν είχαμε ιστορίες τέτοιες που να μας ανησυχήσουν, αλλά φύλαγε τα ρούχα σου να έχει τα μισά. Η αλήθεια είναι πως όχι. Δεν είχαμε μέχρι τώρα. Όχι, δεν είχαμε κάποιον ιδιαίτερο πρόβλημα. Αλλά πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί παίρνουμε τα παιδιά μας σε κάποιους χώρους, θέλουμε να τα παραλάβουμε, να ασφαλή, ευτυχισμένα. Ναι, ξέρετε γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, τα δύο στοιχεία, η ασφάλεια και η ευτυχία. Δηλαδή, ένα παιδάκι να πηγαίνει κάπου που να του δημιουργείται αυτές οι ώρες που θα είναι εκεί μια χαρά, μια ικανοποίηση. Και γι' αυτό όχι μόνο εμείς να στέλνουμε το παιδί για να το βολέψουμε κάπου για να εξυπηρετηθούμε, να είναι καλό και γι' αυτόν. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πρέπει να δούμε το πρόγραμμα το οποίο θα προσφέρει ο χώρος αυτός και κατά πόσο ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των παιδιών αλλά και στις ικανότητες τους. Έτσι ώστε ακριβώς να περάσουν τον χρόνο τους δημιουργικά και στο τέλος της ημέρας να τα παραλάβουμε ευτυχισμένα. Αυτό μεγάλη κουβέντα. Ευτυχισμένα τώρα, μόνο παιδάκια μπορεί να είναι ευτυχισμένα. Μεγάλη, δεν ξέρω αν είναι ευτυχισμένη, όπως είναι τα πράγματα σήμερα, η κοινωνία μας. Και η αλήθεια είναι, κύριε Δημητρόπουλε, ότι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τα παιδιά είναι πολύ πιεσμένα. Έχουν ένα βεβαρημένο πρόγραμμα. Πολύ. Έτσι, πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας δίνεται κατά την περίοδο του καλοκαιριού να απασχοληθούν τα παιδιά με δραστηριότητες τις οποίες δεν είχαν τη δυνατότητα να απασχοληθούν κατά τη διάρκεια του έτους. Έχετε δίκιο, γιατί είναι μια χαλάρωση. Πρέπει να είναι έτσι, μια χαλάρωση, διότι πρέπει να φεύγει το μυαλό του παιδιού αυτό το κλασικό που λέμε την έννοια σχολείο. Και δεν είναι σχολείο. Τυπική μάθηση. Έτσι, δεν είναι τυπική. Τώρα, πέστε μου κάτι, επειδή η ανάγκη δημιούργησε, έκανε μάλλον και το Υπουργείο να σκεφτεί τρόπους. Πέρυσι ξεκίνησε πιλωτικό πρόγραμμα το δημόσιο καλοκαιρινό σχολείο. Και με όσα μάθαμε εμείς μετά, οι γονείς μείναν πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Λόγω της οικονομικής κρίσης, κύριε Δημητρόπουλε, πολλές οικογένειες αδυνατούν να εντάξουν τα παιδιά τους σε αυτά τα προγράμματα. Οπότε το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρινόμενο στην κοινωνική αυτή ανάγκη και σε μια προσπάθεια να αμβληθούν αυτές οι ανισότητες μεταξύ φτωχών και εύπορων οικογενειών, εφάρμοσε πιλωτικά κατά την περσινή σχολική χρονιά το θερινό δημόσιο δημοτικό σχολείο. Ο θεσμός αυτός εφαρμόστηκε παγκύπρια σε 22 δημόσια δημοτικά σχολεία και πράγματι εστεύθηκε με επιτυχία. Οπότε θα λειτουργήσει και φέτος σε 22 πάλι δημόσια δημοτικά θα σχολεία. Θα έχουμε περισσότερες θέσεις φέτος, θα έχουμε παραπάνω θέσεις για τα παιδάκια ή θα είναι τα ίδια πάλι. Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις. Πέρσι φοίτησαν 2.200 παιδιά. Φέτος δεν γνωρίζω τον ακριβή αριθμό των αιτήσεων, αλλά θα
προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις που προέρχονται από οικογένειες φτωχές. Κυρίως δίνεται προτεραιότητα και έμφαση στις οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα. Ακριβώς. Αυτό είναι ο σκοπός. Γιατί αν δούμε και τις τιμές στην αγορά όλων αυτών των ιδιωτικών σχολείων καλοκαιρινών, δεν είναι και φτηνά. Όχι, γι' αυτό και ζητούμε να εισηγούμαστε στους γονείς να βλέπουν κατά πόσο το κόστος φίτησης στους χώρους αυτούς ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσουν τα παιδιά. Δηλαδή, αν πρώτα απ' όλα θα δούμε τις κτηριακές εγκαταστάσεις και κατά πόσο οι κτηριακές εγκαταστάσεις επιβάλλουν και έτσι ένα ψηλό κόστος. Εάν τα παιδιά σε αυτούς τους χώρους θα ενασχοληθούν με εκμάθηση κολύμβησης. Υπάρχει χώρος με πισίνα και τα παιδιά θα για έναν ολόκληρο μήνα πιθανόν να μάθουν κολυμπού με εξειδικευμένο προσωπικό. Τότε το κόστος, αντιλαμβάνεστε, αυξάνεται. Έτσι. Εάν επίσης θα υπάρχει σύντηση. Ναι. Δηλαδή τα παιδιά θα παίρνουν δωρεάν πρωινό. Πάντως φαίνεται, κυρία Γαβριλίδη, ότι είναι μια προσοδοφόρα έτσι, ένα προσοδοφόρο επάγγελμα, διότι τουλάχιστον προσωρινό έτσι ευκαιριακό, διότι βλέπω καθημερινά και νέα σχολεία τέτοια. Σε κάθε γειτονιά τώρα έχουμε και τέτοιο σχολείο. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ζήτηση μεγάλη. Υπάρχει ζήτηση, γιατί τα σχολεία, ας μην ξεχνάμε, κλείνουν για 2,5 περίπου μήνες. Τι να κάνουμε, πρέπει να κλείσουν αυτά. Πρέπει να κλείσουν. Το επιβάλλουν άλλωστε και καιρικές συνθήκες, κύριε Δημητρόπουλε. Σωστό. Οπότε, ναι, είναι μια ανάγκη της κοινωνίας. Πού θα αφήσουν τα παιδιά τους οι εργαζόμενοι? Ξέρετε, πέρυσι με το δεν πειραματικό. Δεν υπάρχουν και παππούδες. Έτσι, δεν έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα. Ακριβώς όλες οι οικογένειες. Μακάρι να υπήρχαν, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν. Πέρυσι με το πειραματικό σχολείο, το δημόσιο, που ικανοποίησε τους γονείς, ένα θέμα είχαν ένσταση. Μόνο στο θέμα του ωραρίου, που την ώρα που παίρναν τα παιδιά τους, θεωρούσαν ότι ήταν νωρίς. Δηλαδή ήταν στη μία, αν δεν κάνω λάθος. Εξ όσο γνωρίζω, φέτος το δημόσιο θερινό σχολείο θα λειτουργεί μέχρι τις 2:10. Οπότε ίσως να ήταν ένα θέμα το οποίο θα μπορούσαμε να δούμε κατά την επόμενη σχολική χρονιά. Ναι, γιατί ξέρετε, και το 2:10 ακόμα έχει πάρα πολλούς εργαζόμενους που δεν σχολάνε στις 2:10. Ναι. Άρα πρέπει κάτι να γίνει. Ίσως θα πρέπει να το μελετήσουμε. Τώρα, πέστε μου λιγάκι, με τη δικιά σας εμπειρία, την εκπαιδευτική και ως γονιός, σε αυτή την πολυδιαφημισμένη ιστορία με τα καλοκαιρινά σχολεία, πώς μπορεί ένας γονιός να διαβάζει πίσω από τα γράμματα, πίσω από τις λέξεις, την αλήθεια της διαφήμισης? Αυτό βέβαια συμβαίνει σε κάθε πράγμα που διαφημίζεται, θα πρέπει να μαθαίνουμε. Αλλά εδώ, επειδή έχει να κάνει ακριβώς με το παιδί μας, πώς μπορεί ένας γονιός, ο οποίος, παιδί μου, δεν έχει και τις ικανότητες, ούτε το χρόνο να πάει να το ψάξει ιδιαίτερα, επαφιέται σε αυτό που του προσφέρουν, ας πούμε. Πώς μπορεί? Γι' αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να δουν το πρόγραμμα, το παρεχόμενο πρόγραμμα, το προσφερόμενο πρόγραμμα, ναι. Και τι περιλαμβάνει, τι δραστηριότητες περιλαμβάνει αυτό που το πρόγραμμα του λέει, αυτό. Ας πούμε, τι περιλαμβάνει, ισχύει πάντα? Κοιτάξτε, οι αρμόδιοι φορείς ελέγχουν το πρόγραμμα και επίσης ελέγχουν και το εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο θα προσφέρει εκμάθηση όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι τόσο το Υπουργείο Παιδείας όσο και το Υπουργείο Εργασίας, γιατί εκτός από τα δημόσια και ιδιωτικά θερινά σχολεία, υπάρχουν και κέντρα φροντίδας και απασχόλησης παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τα οποία υπάγονται στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Ναι, ναι. Και όλα αυτά ελέγχονται. Για τα σχολεία τα καλοκαιρινά, ποιο τμήμα είναι αρμόδιο ελέγχου από το Υπουργείο? Κοιτάξτε, καλοκαιρινά σχολεία εφαρμόζουν, εκτός από το δημόσιο σχολείο, και να αναφέρω επίσης ότι εκτός από δημοτικά σχολεία θερινά, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη φορά και ο θεσμός αυτός και στα δημόσια νηπιαγωγεία, σε δύο δημόσια νηπιαγωγεία Παγκύπρια, στην Πάφο και στο Παραλίμνη. Ναι. Οπότε θα έχουν τη δυνατότητα και οι μικρότερες ηλικίες να φοιτήσουν στα δημοσία νηπιαγωγεία. Ελέγχονται πάντως, έτσι, από κάποιους πρέπει να ελέγχονται. Ναι, ελέγχονται. Και το πρόγραμμά τους και οι κτηριακές εγκαταστάσεις, φαντάζομαι. Σίγουρα, τα σχολικά κτίρια έχουν τις πολεοδομικές άδειες, παρέχουν ασφάλεια, οπότε δεν τίθεται θέμα να εξασφαλίσουν οποιαδήποτε άλλη έγκριση. Αλλά και το προσωπικό δίνεται δυνατότητα σε άνεργους εκπαιδευτικούς
να εργαστούν στα δημοσία σχολεία, αλλά παράλληλα έχουμε και το μόνιμο προσωπικό, το οποίο ελέγχει εισαγωγικά την όλη λειτουργία του δημόσιου σχολείου. Ναι. Αν πάμε τώρα στα ιδιωτικά, ιδιωτικά θερινά σχολεία, τότε απλά αυτά επεκτείνουν την λειτουργία τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και δεν χρειάζονται οποιαδήποτε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν είχαμε φαινόμενα, έτσι, αν θέλετε, ανησυχητικά για το θέμα αυτό και μακάρι να είναι και έτσι. Ναι, και απλά να αναφέρω ότι εκτός από τα ιδιωτικά θερινά σχολεία, έχουμε και αυτά τα κέντρα φροντίδας και απασχόλησης, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν από φορείς όπως είναι οι Δήμοι, τα Κοινοτικά Συμβούλια, οι Σύνδεσμοι Γονέων, αλλά και άλλοι ιδιωτικοί φορείς. Και αντιλαμβάνεστε ότι τα κέντρα αυτά που λειτουργούν κάτω από τους Δήμους ή από τα Κοινοτικά Συμβούλια, είναι πολύ χαμηλό το κόστος. Ναι. Των κέντρων αυτών, οπότε έχουν ναι, γιατί το είπαμε και πριν, ότι είναι λίγο ακριβά όλα αυτά τα καλοκαιρινά, τα ιδιωτικά, έχουν ένα αλφα κόστος. Ναι. Και άμα έχεις και δύο παιδάκια, τότε μάλλον βγαίνεις εκτός προϋπολογισμού. Σίγουρα. Δεν είναι εύκολο. Όχι. Αλλά η ανάγκη, τι να κάνεις, θα πρέπει να βρει λύση. Με ποιο τομέα εξειδικεύεστε εσείς στο Υπουργείο? Είμαι στη Δημοτική Εκπαίδευση. Το πρώτο μου πτυχίο είναι νηπιαγωγός και εργάζομαι στο γραφείο του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης και ασχολούμαι με τα ιδιωτικά σχολεία. Επειδή ακριβώς η Δημοτική Εκπαίδευση θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι που πηγαίνει καλά. Δηλαδή, από εμπειρία μιλάω, έχω γνωρίσει φανταστικούς δασκάλους. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι το έχουν μέσα τους αυτό που κάνουν. Δεν το κάνουν γιατί πρέπει να το κάνουν. Και αυτό φαίνεται και η πρόοδος μαθητών και φαίνεται και η αξιολόγηση σωστή. Και θεωρώ ότι το κομμάτι δημοτική εκπαίδευση είναι, και επειδή είναι και η αρχή του σε όλη τη ιστορία, θα πρέπει να το διαφυλάξουμε. Διαβάζω διάφορα προβλήματα που έχουμε φέτος, που δεν θα πρέπει να έχουμε του χρόνου. Δεν ξέρω. Και δεν εφησυχαζόμαστε, κύριε Δημητρόπουλε, γιατί τρέχει εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών κλπ. Ας μην ξεχνάμε ότι στα πανεπιστήμια πηγαίνουν, φοιτούν οι καλύτεροι μαθητές, οπότε τελειώνουν τη φοιτησή τους οι εκπαιδευτικοί και ξεκινούν να εργάζονται στα δημόσια σχολεία. Και λέω με τα βεβαιότητας ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία έχουν ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Επίσης, να πω μια προσωπική μου εμπειρία. Όταν κατά τη διάρκεια της είχα μια προεκλογική εκστρατεία τους τελευταίους τρεις μήνες. Ναι, πέστε μου λίγο, ναι. Οπότε, πρωτού ξεκινήσω την προεκλογική μου εκστρατεία, ζήτησα βοήθεια από το σχολείο στο οποίο φοιτούν τα τρία μου παιδιά. Μάλιστα. Και πραγματικά, αν δεν είχα τη στήριξη των εκπαιδευτικών της διεύθυνσης του σχολείου, νομίζω ότι στο τέλος θα έχανα τα παιδιά μου. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, κυρία Γαβριλίδου? Πάρα πολύ πλούσια, έτσι, σε εμπειρίες. Ήταν η πρώτη σας φορά? Ήταν η πρώτη μου φορά που κατέβαινα ως υποψήφια. Γνώρισα πάρα πολύ κόσμο. Είχα τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή με τα προβλήματα του κόσμου. Και ναι, νομίζω εσείς τι καταλάβατε από αυτή την εμπειρία? Ότι ο κόσμος ήθελε τα νέα άτομα. Γιατί φάνηκε μετά ότι είχαμε κατά το 50% σχεδόν ανανέωση του Κοινοβουλίου. Μόνον αυτόν μας λέει ότι ο κόσμος πράγματι ήθελε να ανανέωση του πολιτικού σκηνικού και αυτό ανεφάνηκε στην πράξη. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι την επόμενη φορά να μπείτε στο Κοινοβουλίο για να βοηθήσετε καλύτερα τα πράγματα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε για εκπαιδευτικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ για την προσκλήση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.